Ξεκινήσαμε δυνατά τον αγώνα. Ήταν ο λόγος για τον οποίο είχαμε έρθει στο Πανελλήνιο από την αρχή. Είχαμε έρθει για το τελικό. Είχαμε πει θα τελειώσουμε τη χρονιά στο εφηβικό ΑΕΤΕΤ όπως και το κάναμε. Συγχαρητήρια στο προπονητικό team και στην ομάδα που παίξαμε φοβερά την αρχή της σεζόν. Πίσω που ήρθε, ταξίδεψε σήμερα για να παίξει. Αυτά τα πει μόνο του. Από ότι εγώ, σαν τρίτο πρόσωπο, πιστεύω ότι ήταν κουρασμένο, ταξίδια όλα αυτά. Αλλά ήταν μια χαρά. Είναι καλό παίκτη. Αυτό δεν το κρίνω. Εγώ αυτό το κρίνω οι προπονητές. Εγώ δεν είμαι τέτοιο. Εγώ είμαι ο Γιώργος είναι καλό παίκτη, βοηθάει καθόλου. Καλός, ειδικά στο όταν κατεβάζει την μπάλα, πολύ καλός. Τι σημαίνει για εσάς το κατάκτηση πρωταθλήματος? Εντάξει, τόση δουλειά, τόσα παιχνίδια που παίζαμε στην Αθήνα, αταμήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Σκληρή δουλειά, αταμήθηκε. Το σκέφτεσαι καθόλου να μην έρθει, να μην κάνεις αυτό το πέρα δόθε? Να μην κάνω. Αυτό το πήγαινε έλα. Όχι, εντάξει, χαρά μου είναι, πάση παίζουμε. Γι' αυτό έτσι ήρθα. Να βοηθήσω τα παιδιά, να τους βοηθήσω όλους. Μια μεγάλη επιτυχία, συγχαρητήρια σε όλους. Το αφιερώνετε κάπου? Στη μαμά μου. Τι είπε? Αν τα αφιερώνεις κάπου? Στην οικογένειά μου. Σήμερα κάναμε μια καλή νίκη απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα με πάρα πολύ καλό και έμπειρο προπονητή. Η ομάδα είναι πολύ δουλεμένη, ο Ίκαρος, γιατί ήδη παίζουν στη Β' Εθνική. Αυτό που καταφέραμε εμείς είναι να περιορίσουμε το τρίποντό τους και να βγάλουμε μεγάλη ενέργεια και πάθος στο γήπεδο. Ασφαλώς βοήθησαν πάρα πολύ όλα τα παιδιά και κυρίως τα παιδιά που έχουν έρθει από το αντρικό. Θέλω απλά να τονίσω ότι εδώ πέρα δεν είναι τόσο εύκολο αυτό που έγινε όσο νομίζει ο κόσμος, γιατί και τα παιδιά του αντρικού τραβάνε μεγάλο ζόρι που κάνουν πάνω προπόνηση και έρχονται να παίξουν σε εμάς και τα άλλα παιδιά θα πρέπει να εγκλιματιστούν μαζί με τους υπόλοιπους και να φτιάξουμε ένα σύνολο, μια καλή ομάδα, γιατί τα παιδιά αυτά του αντρικού δεν έρχονται προπονήσεις, γιατί ανήκουν στο αντρικό. Αλλά μέσα από τα παιχνίδια που παίζαμε στο πρωτάθλημα καταφέραμε και έτσι φτιάξαμε μια καλή συνοχή. Φέτος είναι η χρονιά που τουλάχιστον για μένα πρώτη φορά βγήκαμε αίτητη σε αυτό το πρωτάθλημα. Και εύχομαι να συνεχίσουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου που παλέψανε και καταφέραμε να πάμε στο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, όσο αφορά αυτό το παιχνίδι, προσπαθήσαμε να το παλέψουμε. Μπήκαμε δυνατά, μπορώ να πω. Δεν μας μπήκανε τα σουτ. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός ήταν μια πολύ καλή ομάδα και μας είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Και μας νίκησε δίκαια. Αυτό. Βασικά αυτό το μετάλλιο θέλουμε να το αφιερώσουμε στο Παντελή Σκορδά, ο οποίος δεν μπορούσε να παίξει σε αυτό το τουρνά και όλη η ομάδα το έχουμε αφιερώσει σε αυτόν. Φαίνεται ότι για μας αυτό το, η τελική φάση, αυτό το μίνι πρωτάθλημα τελείωσε χθες το βράδυ. Δεν είχαμε ενέργεια πια σήμερα να πολεμήσουμε απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος απέδειξε ότι είναι σίγουρα καλύτερη ομάδα. Αλλά είναι αλήθεια ότι και εμείς είχαμε μείνει πια από βενζίνη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για αυτή την κατάκτηση. Αλλά θέλω να δώσω και πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Γιατί σε όλο αυτό το τουρνουά νομίζω ότι παίξανε με μεγάλη καρδιά και πολύ μυαλό και κατάφεραν να πάρουν αυτό το ασημένιο μετάλλιο. Θέλω να πιστεύω ότι το μέλλον ανοίξει σε αυτά τα παιδιά. Και θα χαρώ πολύ να δω κάποιους από αυτούς ή όλους να πλαισιώνουν επαγγελματικές ομάδες.